Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας από το θέμα της πανδημίας, από την οικονομική του οπτική γωνία, θα πρέπει να ληφθούν μεσοπρόθεσμα μέτρα που να μπορεί να αντέξει η οικονομία μας. Αφού με κριτήριο τα ιστορικά δεδομένα, προβλέπεται να διαρκέσει 18 μήνες με διαλύματα, με επεισόδια δηλαδή, όπως αποκαλούνται, εκτός φυσικά αν βρεθεί κάποιο εμβόλιο. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας πως η μηνιαία μείωση κατά 50% της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας κοστίζει ετήσια 4% του ΑΕΠ, περί τα 8 δισεκατομμύρια δηλαδή, οπότε έσοδα του δημοσίου της τάξης των 2,4 δις ευρώ. Εκτός αυτού πρέπει να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή τουλάχιστον στα είδη πρώτης ανάγκης, αφού οι εισαγωγές θα είναι προβληματικές, ενώ θα αναγκαστούμε τόσο εμείς όσο και τα άλλα κράτη να περιορίσουμε τις εξαγωγές με όλα όσα κάτι τέτοιο σημαίνει για το εμπορικό μας ισοζύγιο, για να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες. Έτσι τα ελλείμματά μας θα εκτεξευθούν στα ύψη, οπότε πρέπει να πάρουμε έγκαιρα μέτρα, ειδικά για τη χρηματοδότησή τους, η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρώτον, επειδή μπορεί να στερέψουν οι παγκόσμιες χρηματαγορές, αφού όλες οι χώρες θα χρειαστούν χρήματα, εκτός του κράχ που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Και δεύτερον, επειδή το δημόσιο χρέος μας, που είναι ήδη από πολύ καιρό τώρα, από την αρχή μη βιώσιμο, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο λόγω των ελλειμμάτων, είτε καταγράφονται είτε όχι. Μεσοπρόθεσμα μέτρα λοιπόν που να καθιστούν εφικτή τη λειτουργία της αγοράς με την εκπεριτροπής λειτουργία των καταστημάτων, των βιομηχανιών κλπ. Καθώς επίσης επικέντρωση στην πρωτογενή παραγωγή που θα αντιμετωπίσει προβλήματα προμήθευσής της με πρώτες ύλες. Τέλος, σωστή προετοιμασία για την πτώση της τουριστικής κίνησης, αφού ο τουρισμός άμεσα και έμεσα συντελεί περίπου στο 20% του ΑΕΠ μας. 18,1 δις άμεσα είναι τα έσοδα από τον τουρισμό, με ένα πολλαπλασιαστή 2 περίπου. Κλείνοντας την εισαγωγή μας, πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε επιτέλους πως οι αναστολές δεν είναι μέτρα. Όπως δεν είναι η αναβολή της εκτέλεσης ενός ανατοπινίτη, στην περίπτωση της Ελλάδας η κυλιόμενη χρεοκοπία που βιώνουμε μετά το 2010, που απλά επιμικρύνει το μαρτύριο, ειδικά όταν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το αποφύγει. Τέλος, πως το μεγάλο πρόβλημα είναι η παγκόσμια και ειδικά η ευρωπαϊκή ύφεση που προϋπήρχε. Το είδαμε και στη χώρα μας με την υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης το τέταρτο τρίμηνο του 2019, χωρίς να υπάρχει ακόμη το Brexit, ο κορονοϊός και όλα τα υπόλοιπα. Βασικές αιτίες της είναι η μη ισορροπημένη αναδιανομή των εισοδημάτων, καθώς επίσης η υπερχρέωση κρατών, τραπεζών, επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Η ύφεση αυτή δεν πρόκειται να αποφευθεί, ενώ αντίθετα θα επιδεινωθεί και θα επιταχυνθεί με την εμφάνιση της πανδημίας, όπου για την καταπολέμησή της απαιτούνται αφενός μεν δημοσιονομικά μέτρα τύπου Keynes, αφού τα νομισματικά έχουν πλέον τελειώσει, αφετέρου τουλάχιστον στην Ευρωζώνη ένα New Deal, δηλαδή μια ευρεία ρύθμιση χρεών. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους θεωρούμε ως πρώτο μέτρο που θα έπρεπε να ληφθεί στη χώρα μας τη ριζική μείωση του ΦΠΑ. Ένα δίκαιο μέτρο που θα στηρίξει τόσο τους πολίτες όσο και την οικονομία μας στο σύνολό της, μέσω πρόθεσμα και όχι βράχη πρόθεσμα όπως όλα τα υπόλοιπα. Στο νομοσχέδιο τώρα θα ξεκινήσω με το ότι η αδιαφορία του συγκεκριμένου Υπουργείου όσον αφορά τις ερωτήσεις που υποβάλαμε στις τρεις επιτροπές που προηγήθηκαν, εμένα τουλάχιστον με εντυπωσίασε. Αν και μπορεί βέβαια να οφειλόταν στο πρόβλημα της πανδημίας που αντιμετωπίζουμε σήμερα, μαζί με το μεταναστευτικό και την τουρκική επιθεωτικότητα που συνεχίζουν να υπάρχουν, προϊόν πιθανότατα της κατάρρευσης του νομίσματος και γενικότερα της τουρκικής οικονομίας που πνέει τα λίσθια. Δεν απάντησε το Υπουργείο σε καμία ερώτησή μας, με εξαίρεση μόνο ορισμένα ερωτήματα του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ για λίγα μόλις λεπτά. Κυριολεκτικά, σαν να μην υπήρχαμε καθόλου. Κρίμα για τον κόπο που κάναμε, αναλύοντας
κάθε άρθρο του νομοσχεδίου. Λογικά λοιπόν θα το καταψηφίσουμε επί της αρχής, ψηφίζοντας μόνο τα θετικά του άρθρα. Στην πρώτη τώρα επιτροπή αναφερθήκαμε σε μια γενική περιγραφή των τεσσάρων κεφαλαίων του νομοσχεδίου, κατανοώντας πως δρομολογείται για να διορθώσει ορισμένα κακώς κείμενα, αν και με πολύ πρόχειρο τρόπο. Όσον αφορά τις θανάσεις σε εντροτερικές μεταφορές, την εποπτεία, καθώς επίσης την αστυνόμευση των μεταφορών και του παράκτιου χώρου, όπως είναι τα λιμάνια, η αιγιαλή, ο έλεγχος των πλοίων και των τουριστικών σκαφών. Επίσης, ζητήματα του προσωπικού που θα διεκπεριώνει το σημαντικό αυτό έργο, του λιμενικού, της ακτοφυλακής αλλά και της αστυνομίας. Είναι δε απαραίτητο, επειδή η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα με τη θάλασσα στο επίκεντρό της. Οπότε προέχει η υπεράσπισή της μέσω της εξασφάλισης του να κατοικούνται και να εξυπηρετούνται τα νησιά μας και όλα τα υπόλοιπα. Άλλωστε, όποιος χώρος μένει ακάλυπτος μπορεί να διεκδικηθεί από άλλους, ειδικά σε μια εποχή που η τουρκική απειλή κλιμακώνεται. Επομένως, η κάλυψη των νησιών μας, με την ευρεία έννοια της λέξης, είναι θέμα ζωτικής σημασίας για το μέλλον της χώρας μας, η οποία διαθέτει σημαντικό πλούτο, όπως είναι οι δυνατότητες τουριστικής, εμπορικής και ενεργειακής εκμετάλλευσης της νησιωτικής και της θαλάσσιας επικράτειάς της. Σημαντική είναι επιπλέον η διερχόμενη εμπορική κίνηση, είτε είναι νόμιμη είτε παράνομη, όπως είναι το λαθρεμπόριο και η παράνομη μετανάστευση, όπου η τελευταία μας δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα, ειδικά αν συμπεριλάβουμε τις προθέσεις της Τουρκίας για το βίαιο επικισμό των ακριτικών κυρίως νησιών μας. Συνεχίζοντας, χωρίς να επαναλάβουμε αναλυτικά αυτά που αναφέραμε στα επιμέρους κεφάλαια του νομοσχεδίου, αναφερθήκαμε στα βασικά χαρακτηριστικά της επιβατικού ναυτιλίας της χώρας μας, με στατιστικά που την αφορούν και που έχουν σχέση με την παραγωγή πλούτου, με τη συμβολή της καλύτερα στο ελληνικό ΑΕΠ από διάφορες οπτικές γωνίες. Επιπλέον στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε γενικές γραμμές ο κλάδος. Στη δεύτερη επιτροπή επικεντρωθήκαμε στα πιο πολλά από το 81 άρθρα του νομοσχεδίου, με έμφαση στα σημαντικότερα και με ανάλογες ερωτήσεις που, όπως είπαμε, δυστυχώς δεν απαντήθηκαν καμία. Τέλος, στην τρίτη επιτροπή αναφερθήκαμε στα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου, ενώ σήμερα θα επικεντρωθούμε στο σώμα του λιμενικού και της ακτοφυλακής, συγκρίνοντάς το με άλλες χώρες, καθώς επίσης στη Frontex, εάν μας το επιτρέψει ο χρόνος. Εμπροκειμένου, το ελληνικό λιμενικό ιδρύθηκε το 1919 με αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού. Είναι ένα στρατιωτικοποιημένο σώμα με αποστολή την αστυνόμευση της χώρας εν καιρό ειρήνης, ενώ σε περιόδους πολέμου μπορεί να συμμετέχει σε πολεμικές δραστηριότητες. Γενικά τώρα η αποστολή του είναι η εξής. Πρώτον, η φρούρηση και ο έλεγχος των λιμανιών της χώρας. Δεύτερον, η προστασία της θαλάσσιας αλληλείας, όπου σήμερα αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα από οργανωμένα κυκλώματα που ληστεύουν τις ιχθυοκαλλιέργειες και θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν έχουν ληφθεί μέτρα. Αποκλείεται να μας το πούν, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε. Τρίτον, η διάσωση στη θάλασσα, η οποία έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις με τους παράνομους μετανάστες. Τέταρτον, η αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων που αφορούν τη θαλάσσια συγκοινωνία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, καθώς επίσης, τελευταίο, ο έλεγχος των χωρικών υδάτων της Ελλάδας, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός λόγω των προκλήσεων της Τουρκίας. Εύλογα, λοιπόν, θέλουμε να ρωτήσουμε εάν τα 8.000 άτομα προσωπικό που διαθέτει, τα 9.500 μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, τα 175 σκάφη διαφόρων τύπων, χωρίς να συνυπολογίζονται τα φουσκωτά, τα 10 ελικόπτερα και τα 7 αεροπλάνα είναι αρκετά για τις σημερινές του ανάγκες. Σε μια χώρα όπως η δική μας, με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της Ευρώπης και με τα περισσότερα λιμάνια. 156 λιμάνια, 145 με θαλάσσια μεταφορά επιβατών, όπως θα καταθέσουμε στα πρακτικά, αν και δεν γνωρίζουμε
αν δηλώνονται ως λιμάνια μόνο τα μεγάλα εμπορικά ή και τα μικρότερα. Γνωρίζουμε πάντως πως υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη λειτουργία της ακτοφυλακής διεθνώς. Αφού αλλού υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό, όπως στην Ιταλία, αλλού θεωρείται εθνοφυλακή, όπως στην Ισπανία ή στη Γαλλία, αλλού υπάγεται από κοινού στο πολεμικό ναυτικό και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ αλλού θεωρείται αστυνομικό σώμα και υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως στη Γερμανία. Με βάση τώρα συγκριτικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει και θα καταθέσουμε επίσης τα πρακτικά, προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις για το ελληνικό λιμενικό και την ακτοφυλακή σε σχέση με τις άλλες χώρες. Πρώτον, η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία και την Ισπανία έχουν το μεγαλύτερο λιμενικό ακτοφυλακή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με 9.500 άτομα η Ελλάδα και με 11.000 άτομα η Ιταλία, ενώ η Ισπανική ακτοφυλακή μαζί όμως με τις υπόλοιπες υπηρεσίες ερσαίων συνόρων και την Εθνοφυλακή διαθέτει 16.000 άτομα. Δεύτερον, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν περίπου 0,7 άτομα ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής, ενώ η Ιταλία, η Ισπανία και η Αίγυπτος πάνω από 1,5. Με κριτήριο τώρα τα παραπάνω, το ελληνικό λιμενικό είναι μια υπολογίσιμη δύναμη συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρες. Επίσης με την Τουρκία, με ικανοποιητική αναλογία ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής και λιμανιών όσον αφορά τα σκάφη ή το προσωπικό. Επομένως, όταν παρατηρούνται κατά τόπους ελλείψεις, οφείλεται είτε στη μεγάλη διασπορά των δυνάμεων, είτε στην ελλειπή συντήρηση. Κάτι που θα παρακαλούσαμε επίσης να μας απαντηθεί. Θα παρακαλούσαμε να απαντηθεί επιπλέον, εάν συμφωνεί ο Υπουργός με αυτά που αναφέρθηκαν στη διαβούλευση, σύμφωνα με τα οποία η ακτοφυλακή θα έπρεπε να υπαχθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λόγω των υφισταμένων πολεμικών συνθήκων με την Τουρκία. Με δεδομένο πάντως το μεγάλο μήκος των ακτογραμμών μας, επίσης της ναυτοσύνης και της γνώσης των τοπικών θαλασσών από τους νησιώτες μας, θα προτείναμε τη δημιουργία μιας ανάλογης με τη χερσαία εθνοφυλακής πολιτοφυλακής, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πολύ περισσότερο, επειδή στη δική μας γεωγραφική περιοχή είναι αρκετά πιο σημαντικός ο ρόλος του λιμενικού και της ακτοφυλακής όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο τσιγάρων, όπλων ή άλλων προϊόντων, τη διακίνηση ανθρώπων, την παράνομη αλληλεία κλπ. Κλείνοντας, θέλουμε να επισημάνουμε ξανά το θέμα της αλίευσης υπεραλίευσης και τα προβλήματά μας με την Τουρκία, που έχουμε αναφέρει πολλές φορές ως κόμμα. Με αντίστοιχες προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί να βοηθήσει το λιμενικό, καταθέτοντάς τες στα πρακτικά και παρακαλώντας τον Υπουργό να τις μελετήσει. Επίσης, στο θέμα του λιμενικού, θέλουμε να προσθέσουμε τον πολύ σημαντικό ρόλο του για την αστυνόμευση σε σχέση με την παρανομία, τόσο στις ιχθυοκαλλιέργειες, όπως θα καταθέσουμε στα πρακτικά, εδώ γράφει έχουν ρημάξει τις ιχθυοκαλλιέργειες, συναγερμό στο ελληνικό, όσο και στην ανοιχτή θάλασσα, όπου βλέπουμε μία κάμψη, ειδικά για μεγάλες στράτες, και την απόσυρση των μικρών, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επίσης θα καταθέσουμε στα πρακτικά. Ο μαρασμός πάντως στις μεγάλες στράτες, ίσως να οφείλεται στην υπεραλίευση, ίσως στον ανταγωνισμό με τους Τούρκους, που αφενός μεν παραβιάζουν τα δικά μας χωρικά ύδατα, αφετέρου δεν έχουν τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εξάγουν στη συνέχεια τα ψάρια με χαμηλότερες τιμές λόγω της μη πληρωμής δασμών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καταθέτω στα πρακτικά. Εμπροκειμένο, είναι θέμα προστασίας του περιβάλλοντος, εθνικού πλούτου και οικονομικό. Ειδικά όσον αφορά την απασχόληση στα νησιά. Πρότασή μας είναι να διαχωριστεί το λιμενικό στην ακτοφυλακή που θα υπάγεται στο ΥΠΕΘΑ λόγω των εντάσεων με την Τουρκία και στο λιμενικό για λιμάνια, την ναυτιλία και τις σχολές του εμπορικού ναυτικού. Θα ολοκληρώσω τώρα με δύο λόγια για τη Frontex, η οποία ιδρύθηκε το 2016 και έχει έδρα τη Βαρσοβία. Δεν είναι ξεκάθαρο πόσο είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, πόσα σκάφη χρησιμοποιεί και αν είναι ιδιόκτητα ή αποσπασμένα από διάφορες χώρες. Ενώ αναφέρεται πως διαθέτει 6 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα και 80 οχήματα
με τον προϋπολογισμό της για το 2020, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, στα 420,6 εκατομμύρια ευρώ. Στα ελληνικά νησιά εμφανίζεται να έχει δύναμη 750 ατόμων που από ό,τι φαίνεται ασχολούνται κυρίως με την υποδοχή των μεταναστών. Ενώ από την ίδρυσή της έχει καταφέρει να επιστραφούν μόλις 27.000 άτομα που έμεναν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεγονός που αποτελεί σοβαρό δείγμα της ανεπάρκειάς της. Φαίνεται πάντως ότι θα αυξήσει το προσωπικό της στα 5.000 άτομα το 2021 και στα 10.000 έως το 2027. Ενώ δέχεται αιτήσεις για να προσλάβει άτομα με εμπειρία στην αστυνόμευση, όπου με κριτήριο τη διαβούλευση υπάρχει πολύ σοβαρό ενδιαφέρον από την Ελλάδα. Εδώ θα θέλαμε να ρωτήσουμε τα εξής. Πρώτον, θα υπάρξει συνεισφορά εφάπαξ μονάδων του λιμενικού και της ακτοφυλακής της χώρας μας και άλλων χωρών ή θα δανείζονται για ένα διάστημα? Δεύτερον, τα 1.500 νέα άτομα που θα προσληφθούν με το παρόν νομοσχέδιο θα καλύψουν ενδεχομένως τις απώλειες προς τη Frontex? Πώς θα μπορούσαν να εργαστούν οι νέοι Έλληνες εκεί για να μειωθεί η ανεργία? Τρίτον, τι εγκαταστάσεις θα απασχολεί η Frontex από τη χώρα υποδοχής και με τι κόστος? Ποια είναι η συνεργασία της ΜΚΟ, με τις ΜΚΟ? Και τέλος, έχει δηλωθεί πως η Frontex θα υπάγεται στις εντολές της χώρας υποδοχής. Ισχύει? Εάν ισχύει, τι εγγυήσεις υπάρχουν σχετικά με το ότι θα διατηρηθεί αυτό το καθεστώς και δεν θα αλλάξει με μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές που ψηφίζονται αυτούσιες, διευκολύνουν την παράνομη μετανάστευση και φορτώνουν τάστες στις χώρες και το κόστος υποδοχής? Ευχαριστώ.